Καλησπέρα κύριε Μαρινάκη. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Καταρχάς θα ήθελα το σχόλιο σας για την απρόβλεπτη τροπή, για να το πω κομψά, που πήρε σήμερα η συζήτηση στην Βουλή. Κύριε Μελικόνη, νομίζω ότι χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν περίμενα βέβαια κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι όλο αυτό που συνέβη ήταν απλά μια αφορμή για να στείλει η χώρα μας, το Εθνικό μας Κοινοβούλιο, μία ομόθυμη καταδίκη κατά του εισβολέα της Ρωσίας και υπέρ του αμυνόμενου του λαού της Ουκρανίας, του Ουκρανικού κράτους, του ηγέτη της Ουκρανίας, ο οποίος μίλησε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το δέντρο, ένα πολύ μικρό δέντρο, και υπάρχει και το δάσος. Το δάσος, η μεγάλη εικόνα είναι ότι για πάνω από ένα μήνα, για 40 μέρες και προχωράμε δυστυχώς, ένας λαός, μια χώρα δέχεται μια παράνομη εισβολή, άμαχοι σφαγιάζονται, σπίτια καταστρέφονται, περιουσίες καταστρέφονται, ο ένας νεκρός διαδέχεται τον άλλον και υπάρχει ένας ηγέτης μιας χώρας, ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος δίνει τον υπερπάντων αγώνα. Έρχεται λοιπόν να μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και κάποια συγκεκριμένα κόμματα από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, που δεν τιμούν καθόλου και το παρελθόν τους, πιάνονται από ένα μέρος όλου αυτού, ένα μικρό μέρος, είτε για να μην είναι εκεί, είτε για να αποχωρήσουν, είτε για να δημιουργήσουν ένα κλίμα διχασμού. Αυτό δεν τιμάει καθόλου τη χώρα μας. Αυτό δεν τιμάει καθόλου και το παρελθόν της χώρας. Κύριε Μαρινάκη, όλα τα κόμματα το έκαναν αυτό. Δεν βρήκα ένα κόμμα το οποίο να το προσπέρασε αυτό που έγινε. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Μελικόνη. Καταρχάς υπήρχαν κόμματα τα οποία απουσίαζαν. Απουσίαζαν από την ομιλία του Ζελένσκι, το οποίο είναι πραγματική ντροπή. Ναι. Είναι ντροπή για τη χώρα μας και το κοινοβούλιο μας. Και υπήρξε και αποχώρηση βουλευτή του κύριου Φίλη, το οποίο δεν τιμάει καθόλου το ΣΥΡΙΖΑ και την αξιωματική αντιπολίτευση για το θεσμικό της ρόλο. Καλά, ούτε τη Βουλή τίμησε το να μιλάνε δύο νεοναζί όμως, κύριε Μαρινάκη. Έχει διοργανωθεί μάλλον η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου. Όλο το δημοκρατικό τόξο, τέλος πάντων πλην Κουκουέ, είναι εκεί. Έχουμε αυτή την αστοχία, ενώ φαντάζομαι υπάρχουν υπηρεσίες πρωτοκόλου, υπάρχουν κάποιοι που φέρουν την πολιτική ευθύνη για αυτή τη διοργάνωση. Και ξεκινάτε την τοποθέτηση με το να τα βάζετε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπάρχει πολιτική ευθύνη για αυτό το φιάσκο που ζήσαμε σήμερα. Γιατί όταν έρχεται, κύριε Μελικόνη, ο ηγέτης μιας χώρας που δέχεται την πλέον απρόκλητη επίθεση της σύγχρονης ιστορίας, την πλέον απρόκλητη επίθεση ως προς το πόσο κοντά βρίσκεται στην Ελλάδα. Ναι. Όταν σφαγιάζονται άμαχοι, όταν καταστρέφονται περιουσίες, νοσοκομεία, όταν παιδιά από αντικαρκυνικά παιδιατρικά νοσοκομεία φεύγουν, όταν οικογένειες χωρίζονται, ναι, και έρχεται ο ηγέτης αυτής της χώρας να μιλήσει και στέκονται σε αυτά τα λεπτά για συγκεκριμένο σκοπό, τότε ναι, φαίνονται οι πραγματικές τους προθέσεις. Εγώ σας ξαναλέω. Μα και επειδή έρχεται αυτός ο ηγέτης που είμαστε όλοι μαζί του, πρέπει να φέρει και τους νεοναζί του μαζί όμως. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ποιος δεν είναι με τον Ζελένσκι, δηλαδή. Ποιος είναι με τη Ρωσία. Υπάρχει κόμμα που να είναι με τη Ρωσία. Το ποιος είναι και ποιος δεν είναι νεοναζί, δεν θα σας το πω εγώ. Εγώ θα σας πω σίγουρα ότι το τελευταίο κόμμα πρέπει να απολογείται για σύμπραξη ή συμπόρευση με τον οποιονδήποτε, είτε στενό είτε ευρύτερο τρόπο, με την ακροδεξιά, είναι η Νέα Δημοκρατία. Το να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για νεοναζί όταν βρέθηκε στην πάνω και στην κάτω πλατεία με τη Χρυσή Αυγή, όταν έριξε μαζί με τη Χρυσή Αυγή μια κυβέρνηση, όταν είχε τις δηλώσεις που είχε στο παρελθόν, όταν συγκυβέρνησε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ένα κόμμα το οποίο δεν νομίζω ότι ήταν ακριβώς στα όρια του μεσαίου χώρου σε κάθε περίπτωση της αριστεράς. Από τα σπάργανα του κόμματό σας πάντως ήταν. Από διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το λες ένα κόμμα εντός των πλαισίων που τώρα υποτίθεται πως εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Το τελευταίο λοιπόν πολιτικός χώρος και το τελευταίο κόμμα που μπορεί και πρέπει να απολογηθεί για κάτι τέτοιο είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρο αυτό που πρόκειται. Ωραία. Σήμερα για το γεγονός ότι δύο άνθρωποι από το τάγμα Αζόφ που ξέρουν ότι είναι νεοναζί μίλησαν στη Βουλή. Εσείς λέτε ο τελευταίος πρέπει να απολογηθεί η Νέα Δημοκρατία. Τα ακούω. Ναι. Υπάρχει κάποιος κατά τη γνώμη σας που πρέπει να απολογηθεί?
το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκάθαρη, που το οργάνωσε, ξεκάθαρη. Το γραφείο ήταν του κ. Τασούλα, κάποιος υπάρχει. Ήταν ξεκάθαρη η απάντηση του Προέδρου της Βουλής. Mm. Είπε ότι δεν ήταν δυνατόν, δεν υπήρχε το χρονικό διάστημα για να γίνει αυτό αντιληπτό. Εγώ δεν σας κρύβω ότι θα μπορούσε να έχει παραλυφθεί αυτό το απόσπασμα. Και ο βασικός λόγος που θα έπρεπε να έχει παραλυφθεί και να μην υπάρχει είναι για να μην κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση, να μην δοθεί λαβή σε κόμματα τα οποία έψαχναν να βρουν κάτι για να μην μιλήσουν για το μεγαλείο του Ουκρανικού λαού. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, κύριε Μελιγκόνη. Εδώ μιλάμε για συναυλία ειρήνης, έτσι, απροσδιόριστα. Εδώ μιλάμε για δηλώσει ότι είμαστε με τον άνθρωπο. Προφανώς όλοι με τον και άνθρωπο. Και το 60 είχαμε αλλά αντιπολεμικά κινήματα και κινήματα ειρήνης. Όλοι ξέραμε ότι είναι για το Βιετνάμ. Αλλά κινήματα ειρήνης λέγονταν. Έναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης που λίγες ημέρες μετά την εισβολή στην Ουκρανία έβγαλε μία αφίσα και την κατέβασε που εξομοίωνε με τις δύο σημαίες τον επιτιθέμενο με τον αμυνόμενο. Πώς εξομοιώθηκε αυτό, κύριε Μαρινάκη? Είναι ξεκάθαρη. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζουν δύο ανακοινώσεις την ημέρα που καταδικάσουν τη ρωσική εισβολή. Και χθες έδωσε συνέντευξη και τάχθηκε υπέρ των ρωσικών, των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Τι άλλο να κάνει πια ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κάθε ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ δεν έχω δει καν ακόμα να είναι. Λίγο το κουκουέ είναι πιο προσεκτικό. Δεν έχω δει καν ακόμα να μπερδεύει τη γλώσσα του. Καθόλου προσεκτικό, δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Παρακαλώ, αλήμον. Και μάλιστα όποιο άκουσε πριν από περίπου ένα μήνα την ομιλία του κύριου Κουτσούμπα, ο οποίος έκανε μια πλήρη απόπειρα, ούτε καν απόπειρα, μια προσπάθεια, ξεκάθαρη προσπάθεια να ξεπλύνει τις θεριωδίες του Στάλιν και της Σοβιετικής Ένωσης τότε, δεν νομίζω ότι προσπαθεί να κρατήσει ούτε τα προσχήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ισορροπήσει σε δύο βάρκες. Είναι η συνηθισμένη του τακτική σε όλα τα μεγάλα ζητήματα. Δεν κερδίζει τίποτα. Πώς το κάνει αυτό? Δηλαδή, εγώ σας λέω γεγονότα. Διαβάζουμε δύο ανακοινώσεις τη μέρα που λένε καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή. Ο κύριος Τσίπρας χθες στο Κρήτη TV είπε βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να την πονέσουν. Τι άλλο να κάνει? Να στείλει κουμουνδούρου τάγματα στην Ουκρανία? Τι να κάνει? Όταν συμμετέχουμε σε συναυλία όπου οι μόνες ουκρανικές σημαίες είναι αυτές οι οποίες είναι προς πώληση στην άκρη της συναυλίας. Δηλαδή όλοι όσοι συμμετείχαν εκεί ήταν οι Σαποστάκηδες, ο Νταλάρας ήταν οι Σαποστάκιας. Πώς καταδικάζουμε μια εισβολή όταν δεν αναφέρουμε ξεκάθαρα ποιος είναι αυτός ο οποίος αμήνεται, ποιος είναι αυτός ο οποίος χάνει τα εδάφη του, ποιος είναι αυτός ο οποίος απειλούνται τα εδάφη. Και συμπάσχουμε όλοι γι' αυτό. Εγώ σας ρωτάω μήπως προσπαθείτε αυτό να το εργαλειοποιήσετε για να κατηγορήσετε το ΣΥΡΙΖΑ για κάτι που δεν ισχύει. Εγώ γι' αυτό σας ρωτάω. Εσείς τόση ώρα ξεκινάτε από την Ουκρανία για να πάτε στην εσωκομματική, στην πολιτική αντιπαράθεση, στην εσωτερική. Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι αυτό το οποίο έκανε σήμερα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από την ομιλία του Ζελένσκι στη Βουλή, αντί να καταδείξει το μεγαλείο του Ουκρανικού λαού και ενός ηγέτη μιας χώρας που προασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα, υπερασπίζεται και δίνει μια μάχη υπερβομών και αισθειών, και να μιλάει και να κατηγορεί την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό, και να βγάζει ένα κλίμα διχασμού και τοξικότητας, εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι λογικό και τιμά τη χώρα μας? Μάλιστα. Αυτό ήταν το μείζον δηλαδή σήμερα. Η είδηση σήμερα, ναι, το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψει η Ελλάδα, ποιο είναι, κύριε Μελιγκόνη? Ότι δεν μίλησε για την Κύπρο ούτε στην ελληνική ούτε στην κυπριακή Βουλή. Κατά την άποψη του δικού μας πολιτικού χώρου, ναι, η είδηση, το μήνυμα βασικά που πρέπει να εκπέμψουμε, ναι, είναι η αλληλεγγύη μας, η ξεκάθαρη, δίχως αστερίσκους και δίχως πολλές διατυπώσεις, η ξεκάθαρη αλληλεγγύη μας στον Ουκρανικό λαό. Μάλιστα. Αυτό είναι το μήνυμα το μεγάλο. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να πει. Και από εκεί και πέρα, αν έχει κάποια ένσταση συγκεκριμένη, την καταθέτεις. Και ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι θα έπρεπε να έχει παραλυφθεί αυτό το απόσπασμα. Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκη, κύριε Γραμματέα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.